Καλημέρα σας, είμαι η Λένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρικής μου Λένα Βιν. Σήμερα θα κάνω ένα γλυκό με σακαλατένια επικάλυψη. Μέσα θα είναι κρέμα από ανφότυρο, λίγο βούτυρο και ζάχαρη άχνη. Είναι πανέμορφο και πεντανόστιμο. Το πιο εύκολο γλάσο με κουβερτούρα. Φτιάχνετε σε ελάχιστο χρόνο. Τα χαντρακωμένα καρύδια που έβαλα μέσα στο γλάσο δίνουν ιδιαίτερη αμορφιά και γεύση σε αυτό το γλυκό. Αλλά αν δεν έχετε ή δεν σας αρέσουν τα καρύδια, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου. Αντί για καρύδια μπορείτε να βάλετε φουντούκια ή αμύγδαλα. Εκτός από εμφάνιση σκίζει και σε γεύση. Έχει ωραίο συνδυασμό σοκολάτας και κρέμας από ανφότυρο, υπέροχο το γλυκό και πολύ γρήγορα ανάλαφρο. Και πάμε στα υλικά. Πύρα 400 γραμμάρια ανφότυρο, 180 γραμμάρια σοκολάτα, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και βανίλια, 50 γραμμάρια βούτυρο, 160 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρας, 30 γραμμάρια λάδι или έλαιο, καρύδια 50 γραμμάρια. Χτυπάω με το μίξερ χερός 400 γραμμάρια ανφότυρο για 1-2 λεπτά. Προσθέτω την ζάχαρη άχνη και τη βανίλια. Πάλι χτυπάω το μείγμα μέχρι να πάρει κρεμοντή μορφή. Ύστερα προσθέτω λιωμένο βούτυρο 50 γραμμάρια και συνεχίζω το χτύπημα για 1-2 λεπτά. Οπτικά χωρίζω την κρέμα στη μέση και αφήνω στην άκρη. Τεμαχίζω 180 γραμμάρια κουβερτούρα. Εδώ μπορείτε να πάρετε μία απλή σοκολάτα και την βάζω να λιώσει στο μπεν μαρί. Την μισή κρέμα που είχα χωρίσει βάζω σε φόρμα σιλικόνης. Την φόρμα τα αποφυτώ πάνω σε ένα δίσκο. Τώρα στην άλλη μισή ποσότητα της κρέμας προσθέτω την σοκολάτα που είχα λιώσει σε μπεν-μαρί προηγουμένως. Την ακατεύω καλά και γεμίζω άλλες τρεις φόρμες σιλικόνης για γλυκό. Τα ισιώνω καλά με μία σπάτουλα και αφήνω στην κατάψυξη για μία ώρα να παγώσει. Όταν περάσει μία ώρα, φτιάχνω το γλάσο. Λιώνω τα 160 γραμμάρια κουβερτούρας στο μπεν-μαρί και τεμαχίζω τα καρύδια 50 γραμμάρια. Με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τώρα. Όταν λιώσει την κουβερτούρα προσθέτω 50 ml έλαιο, λίγο ανακατεύω, προσθέτω τα καρύδια και τα ανακατεύω. Για ευκολία το γλάσο βάζω σε ένα πιο μακρόστινο σκεύος, βγάζω από την κατάψυξη το γλυκό και με την βοήθεια από ένα ξύλινο καλαμάκι που καρφώνω μέσα στο γλυκό, βουτάω το γλυκό στο γλάσο. Κρατάω το γλυκό 20 δευτερόλεπτα πάνω από το γλάσο. Το γλυκό είναι παγωμένο και τα γλάσο αμέσως κολλάει και στεγνώνει πάνω στο γλυκό. Και μετά βάζω το γλυκό πάνω σε μία σκάρα και βγάζω το καλαμάκι.
το γλυκό πρέπει να αφήσετε τουλάχιστον για 20 λεπτά για να ξεπαγώσει. Και τότε θα είναι από μέσα μαλακό και απλαυστικό. Στο τέλος του βίντεο αφήνω ακόμα 3 παρόμοιες συνταγές εξίσου νόστιμες που φτιάχνονται σε φόρμα σιλικόνης. Σε ένα από το βίντεο δίνω συμβουλή ή μία ιδέα πώς μπορούμε να κάνουμε τέτοιο γλυκό αν δεν έχουμε φόρμα σιλικόνης. Πολύ ωραία, πολύ νόστιμο. Τυρί κρέμα είναι πολύ ωραία. Από μία ώρα πρέπει να είναι στο ψυγείο για να λύσει το τυρί, γιατί τυρί είναι ακόμα παγμένο. Πολύ ωραία. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Καλή επιτυχία. Γεια σας.